Καλημέρα, παιδιά! Καλημέρα! Συγχαρητήρια! Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ! Λοιπόν, να πούμε λίγο τα ονόματά σας. Πώς λέγεστε, τα μικρά σου ονόματα. Εγώ ο Νίκος. Ο Νίκος. Θεόφιλος. Ο Θεόφιλος. Το κανονικό μου όνομα. Ναι. Shane Schuller. Τέλεια. Από πού είσαι εσύ, ρε παιδί μου? Εγώ. Ναι. Από το Λονδίνο είμαι. Από το Λονδίνο. Έχεις γεννηθεί Λονδίνο? Ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα Λονδίνο. Πόσα χρόνια δηλαδή έζησες στο Λονδίνο? Πόσα χρόνια έχω στο Λονδίνο? Ναι. Εδώ είμαι. Όχι. Ρε παιδί μου, πόσο χρόνων ήρθες σε Ελλάδα από Λονδίνο? Α, πριν 4 χρόνια. Α, μόνο 4 χρόνια. Πόσο χρόνων είσαι? 19 χρονών. Πολύ μικρός. Εσείς οι άλλοι δύο, εσύ Νίκο και Θεόφιλε, πόσο χρόνων είστε? 23, ναι. Πολύ μικρή, ρε παιδιά. Και, μπράβο σας. Επειδή διάβασα τα βιογραφικά σας, Νίκο και Θεόφιλε, διάβασα ότι έχετε φοβερές μουσικές σπουδές. Θέλετε λίγο να μας τις πείτε? Νίκο, εσύ τι σπουδές έχεις? Στο εθνικό οδείο, τραγούδι, έχω κάνει κιθάρα, θεωρητικά. Έχω περάσει λαϊκή παραδοσιακή μουσική. Ναι. Ακόμα, και συνεχίζουμε. Εσύ, Θεόφιλε. Ναι. Έχω κάνει κιθάρα, πιάνω, ενώ θεωρητικά έχω πάρει το πτυχίο μου. Έχεις κάνει δηλαδή κλασικές σπουδές μουσικής. Αυτό είναι το σημαντικό, έτσι ναι, δεν είναι? Ναι, ακριβώς, ναι. Πολύ ωραία. Και τώρα το είδος της μουσικής που γράφετε είναι πάρα πολύ μοντέρνο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή εσείς γράφετε τέτοια μουσική μόνο, σωστά? Ναι. Μπράβο σας. Ποιο συγκινήθηκε χθες, ή και οι τρεις? Γιατί ο Νίκος έκλαιγε χθες. Επειδή ήμουν μπροστά του, ο Νίκος. Όλοι συγκινηθήκαμε. Ο Νίκος έκλαιγε όμως, έτσι δεν είναι, Νίκο? Κάτι έγινε. Ήσασταν πολύ αγχωμένοι. Νομίζω όποιος ήταν εκεί πέρα, ναι, μπορεί να το πει ότι ήμασταν πάρα πολύ αγχωμένοι. Αλλά τελικά νομίζω όλοι είχαν μας βγει σε καλό. Παιδιά, με το που ανακοινώθηκαν τα 4 τραγούδια, σε όλες τις διαδικτυακές ψηφοφορίες είχατε μεγάλη διαφορά. Πιστέψατε χθες όταν πήγατε να εμφανιστείτε ότι είστε το μεγάλο φαβόρι, ή είχατε ακόμα το άγχος ότι μπορεί να μην βγείτε? Αυτό δεν το είχαμε καθόλου στο μυαλό μας. Προσπαθήσαμε απλά να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, ναι, να βγει ωραία η εμφάνισή μας και να περάσουμε καλά, το σημαντικότερο. Ναι. Και από εδώ και πέρα. Ωραία. Από εδώ και πέρα προετοιμασία, full. Ναι. Ταξίδια για πρόμο και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Μαθαίνω ότι ήδη στις ψηφοφορίες που γίνονται στα στοιχήματα για τα ευρωπαϊκά τραγούδια, επειδή τα περισσότερα τραγούδια έχουν έτσι ακουστεί, ότι είμαστε ήδη πάρα πολύ ψηλά. Το έχετε ακούσει αυτό? Το ακούσαμε χθες με το που τελειώσαμε. Είμαστε, παιδιά, εγώ άκουσα ότι σε μια ψηφοφορία είμαστε τρίτοι, ξέρετε. Πολύ ψηλά. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό, πολύ ευχάριστο. Εντάξει, δεν θέλουμε να πετάμε τα σύννεφα, γιατί είναι πολύ αρκετά δύσκολη χρονιά. Είναι δύσκολη χρονιά. Είναι δύσκολη γιατί δεν έχουμε κάποια σίγουρα δωδεκάρια που είχαμε άλλες χρονιές. Αλλά... Τώρα να πω κάτι άλλο εγώ. Επειδή, ρε παιδί μου, έχουμε ακούσει όλα τα τραγούδια που έχουμε πάει στην Eurovision, συνήθως είναι μοντέρνα τραγούδια, τα οποία έχουν έτσι γυρίσματα που παραπέμπουν σε παραδοσιακούς ελληνικούς ρυθμούς. Είτε είναι λίρα, είτε είναι μπουζούκι, πάντα ακούμε κάτι τέτοιο. Το δικό σας τραγούδι είναι ένα καθαρό, μοντέρνο τραγούδι, χωρίς να, δηλαδή θα μπορούσε να το στείλει και μια άλλη χώρα. Αυτό πιστεύετε ότι είναι, και αγγλόφωνο τραγούδι. Αυτό πιστεύετε είναι καλό ή κακό? Αυτό που ξαναπεί είναι ότι είμαστε Έλληνες, έχουμε γεννηθεί εδώ. Ναι, ναι. Η μουσική που γράφουμε είναι ελληνική. Ναι. Δεν, ένα μπουζούκι ή ο στίχος δεν κάνει απαραίτητα το ελληνικό στοιχείο. Σωστό. Είναι η ψυχή του Έλληνα, είναι αυτό που θα δώσουμε και θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Είναι πολύ ξεσηκωτικό πάντως το τραγούδι σας. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που λέμε θα γίνει πανευρωπαϊκό hit, θα το χορεύουν σε όλα τα κλαμπ κτλ. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι πολύ ευχάριστο. Δηλαδή, εχθές σηκωθήκαμε όλοι και χορεύαμε και στην πρώτη εμφάνιση και στο μετά. Τα είδαμε. Ωραία, ναι. Είναι πολύ ξεσηκωτικό, ρε παιδί μου, και νομίζω στα κλαμπ θα γίνει σε όλη την Ευρώπη πολύ μεγάλη επιτυχία. Μακάρι. Έχετε αυτό που λέμε όνειρο για διεθνή καριέρα, γιατί εσείς έχετε κερδίσει και διαδικτυακούς διαγωνισμούς διεθνείς, όχι μόνο ελληνικούς, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Έχουμε κερδίσει ένα αμερικάνικο διαγωνισμό του Πέρις Χίλτον. Ναι. Είχαμε έρθει πρώτη και από εκεί ξεκινήσαμε πριν 2-2,5 χρόνια. Το ξέρω. Ωραία, καλή ποια θέση, ακούστε, ποια θέση θα πάρουμε στην Eurovision? Ποια θέση θα πάρουμε στην Eurovision? Αυτό μην το αγκρουστούμε. Ναι, πραγματικά. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία μας, την Panic Records, πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας έδωσε.